Στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν η ηρωίδα του Mad Max στην έρημο της Νεβάδα. Σήμερα σίγουρα δεν πηγαίνει πάλι στο Burning Man, είναι ξεκάθαρο. Πού πηγαίνει όμως η Όλγα Κοτλίδα? Αυτά είναι τώρα. Πάρα πολύ μπερδεμένα μου τα λες σήμερα. Όχι μπερδεμένα. Δεν ξέρω τι να πω και τι να υποθέσω. Για πες πού πας εσύ όμως. Λοιπόν, εγώ φοράω το φράγκο το φτιστικό μου. Την είναι του Παύλου. Ο οποίος έχει γίνει superstar του Μεστάλι Ροκ. Όντως. Και πάω, έχει τώρα την συλλογή του, την παρουσιάζει στα κοντά. Α, μάλιστα. Και πάω front row φυσικά. Α, δηλαδή είναι όλο δικό του αυτό? Όχι, τα πουκάμισα υποπλήνες είναι δική μου προσθήκη. Α, οκ. Okay. Ναι. Και είναι πόσα, 2? Τι έχεις κάνει, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. 3. 3? Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Πολύ ωραία. Και τέλος πάντων η εμφάνιση αυτή την έχει ονομάσει κολυμπρί. Κολυμπρί. Ναι, ήθελε κάτι να θυμίζει πουλί. Μάλιστα. Και ήθελα να μείνω έτσι σε αυτή τη φιλοσοφία, στη διαχείριση του styling. Πολύ ωραία. Αυτός ο Παύλος παραλίγο να μου προκαλέσει διάφορα εγκεφαλικά. Εμένα δεν με κάλεσε στο front row εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω. Θα κάνω παράπονα δηλαδή. Θα κάνεις ένα παραπονάκι. Πραγματικά. Ευτυχώς που δεν βαθμολογώ. Αυτό να του πεις. Επάξια. Ευτυχώς που δεν βαθμολογώ. Πρέπει να έρθεις. Μη σου πω, θα κάνω και πασαρέλα. Να κάνω guest starring. Λοιπόν, κορίτσια, βαθμολογήστε. Σελένη, έχεις βάλει το ίδιο που έχουν βάλει όλες, 3. Ναι, βέβαια εντάξει, ο καθένας βαθμολογεί με το δικό του τρόπο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το crop σακάκι γιατί συνδυάζεται πολύ με ένα δικό μου που έχω στο μυαλό μου, δηλαδή είναι πάρα πολύ, και το έχω φέρει και εδώ, σαν λογική. Τώρα, τι γίνεται, δεν είμαι σίγουρη αν τα τόσα πολλά σχήματα και μήκη κάπου δεν μπερδεύουν την εικόνα, γιατί έτσι όπως σε βλέπω εδώ, κρέμονται αυτά πίσω από το... από το σακάκι, καταλήγουν. Καταλήγει και η φούστα και κάπως... όχι φούστα, το πουκάμισο που έχεις βάλει από μέσα που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Ναι, ιδανικά θα ήθελα να είναι κρόπ να μην φαίνεται από το φράκο. Ναι. Αλλά δεν βρήκα το αντίστοιχο. Ναι. Όχι, εμένα μου αρέσει που φαίνεται. Α, και εμένα μου αρέσει. Ξέρεις, ήταν... Ναι. Μ' αρέσει και πάρα πολύ το πάνω. Τα δύο είχαν τη γοητεία τους, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ναι. Μ' αρέσει πολύ πάρα πολύ το πάνω τμήμα που φαίνεται το πλισέ. Πάρα πολύ. Αυτά, μικρές λεπτομέρειες. Ωραία. Ευχαριστώ. Βοηθήθηκες? Ναι, καλέ. Μια χαρά, εύστοχη η Σελένη. Πόσος είναι ο μέσος όρος? Ας μην μαντέψω, να σκεφτώ βασικά. Σκέψου πολύ, θέλω πολύ σκέψη. Αχ, Κατερίνα. Εντάξει, θα σε βοηθήσω γιατί ξέρω ότι βοήθαμε, είναι δύσκολο. Σε παρακαλώ. Είναι 3. Είναι 3. Λοιπόν, να σου πω όμως και κάτι που παρατήρησα. Έλα, πες ότι μου. Όσο είμαστε προς τον τελικό, ναι, υπάρχει ομοφωνία. Είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό, Όλγα Κοτλιδά? Λοιπόν, πιστεύω ότι γινόμαστε πιο αντικειμενικές απλά. Α, ναι. Μάλιστα.